Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη νέα σειρά συζητήσεων και αναλύσεων για τις έρευνες που δημοσιεύει ο Ερευνητικός Οργανισμός Διανέωσης. Είμαι η Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης και αυτές τις συζητήσεις θα τις κάνουμε πάντα με τη βοήθεια των συγγραφέων όλων αυτών των ερευνών, των κειμένων πολιτικής και των εκθέσεων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο από αυτούς για να συζητήσουμε ένα δύσκολο θέμα στο δημόσιο διάλογο που αφορά την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Η Διανέωση έχει δημοσιεύσει μια πληθώρα ερευνών γύρω από τα θέματα αντιλήψεων, στάσεων, στερεοτύπων της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τις άλλες ειδικές ομάδες, καθώς και έρευνες που καταλήγουν σε προτάσεις πολιτικής για την ένταξη και την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια ήρθαν να συμβάλλουν με τα κείμενά τους ο κύριος Άγγελος Τραμουντάνης, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο ΕΚΕ, καθώς και ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τους οποίους έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ κοντά μας. Θα καλησπερίσω αρχικά τον κύριο Άγγελο Τραμουντάνη, ερευνητή στο ΕΚΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Τραμουντάνη. Καλησπέρα, κύριε Μακαντάση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα εδώ για να μας μιλήσετε για το κείμενο πολιτικής που δημοσιεύσαμε πρόσφατα στην Διανέωση, που εξετάζει τις ελληνικές πολιτικές ένταξης με μια έτσι στόχευση σε τέσσερις, θα έλεγε κανείς, τομείς, που αφορούν την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την απόδοση ηθαγένειας και τη συμμετοχή στα κοινά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι εξετάζεται τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό και καταλήγεται σε κάποιες προτάσεις πολιτικής. Ωστόσο, νομίζω είναι χρήσιμο και για όσους μας ακούνε και μας παρακολουθούν να δούμε, να διευκρινίσουμε, να διασαφηνίσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν την ορολογία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεταναστών, προσφύγων, ετούντων άσυλο και γιατί είναι σημαντικό κανείς αυτά να τα διαφορίζει? Γιατί κάπως τα έχουμε ως ένα ενιαίο πράγμα στο μυαλό μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες. Κυρίως γιατί τα κράτη διαμορφώνουν διαφορετικές πολιτικές ανάλογα με την κατηγορία του κάθε πληθυσμού. Χωρίς να μπαίνουμε σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, μπορούμε να πούμε ότι όταν μιλάμε για μετανάστες, ουσιαστικά μιλάμε για άτομα τα οποία εθελοντικά φεύγουν από την χώρα προέλευσής τους και πηγαίνουν σε μια άλλη τρίτη χώρα, κατά κύριο λόγο σε αναζήτηση εργασίας ή για οικογενειακούς λόγους ή για σπουδές ή κάτι σε αυτές τις γραμμές. Η βασική αρχή είναι ότι είναι εθελοντική μετακίνηση, όποτε θέλουν μπορούν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα προέλευσής τους ή μπορούν να μετακινηθούν σε κάποια άλλη χώρα εφόσον αυτό επιθυμούν. Οι πρόσφυγες είναι μια διαφορετική κατηγορία, είναι άτομα τα οποία επί της ουσίας διώκονται στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Και μπορεί να διώκονται για μια σειρά από λόγους, μπορεί να είναι για την φυλή τους, για το θρήσκευμά τους, για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Άρα, επί της ουσίας δεν μπορούν να απολαύσουν την προστασία του κράτους από το οποίο προέρχονται. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο φεύγουν από το κράτος τους, από το κράτος από το οποίο προέρχονται και αναζητούν προστασία σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη χώρα. Ετούντες άσυλο είναι τα άτομα αυτά, τα οποία έχουν φύγει από τη χώρα τους ακριβώς γιατί διώκονται ή για κάποια αντίστοιχη συνθήκη και διασχίζουν ένα διεθνές σύνορο, φτάνουν σε μια τρίτη χώρα και ζητούν την προστασία από τη χώρα αυτή. Από τη στιγμή που θα αιτηθούν άσυλο μέχρι η χώρα να αποφασίσει αν θα τους παραχωρήσει το καθεστώς του πρόσφυγα, ονομάζονται ετούντες άσυλο. Και είναι ακριβώς σημαντικό όπως το είπατε, γιατί για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, τα κράτη δηλαδή εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές και αυτό έχει πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι των ενταξιακών πολιτικών. Μία ενταξιακή πολιτική αφορά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μία χώρα για διαφορετικούς λόγους, είτε αυτούς που μπορούν ή δεν θέλουν να φύγουν. Από τους ετούντες άσυλο και τους αλλοδαπούς που έχουν εκπαίδευση της νομιμότητας και επιθυμούν να επανέλθουν, μέχρι φυσικά τους ετούντες ηθαγένεια. Πώς θα πηγαίνει η χώρα μας διαχρονικά με τις πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα? Η χώρα ξεκίνησε να δέχεται μετανάστες σε σημαντικούς αριθμούς στις αρχές δεκαετίας του 90. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση σε διαφορετικές περιόδους, γιατί κάθε περίοδος έχει δικά της διακριτά χαρακτηριστικά.
Έτσι, την πρώτη δεκαετία, δηλαδή από το 1990-91, όταν ξεκίνησαμε να έχουμε μεγάλες ροές μεταναστών, οικονομικών μεταναστών κυρίως, από βαλκανικές χώρες ή από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, από λοιπόν τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, η Ελλάδα είχε βρεθεί απολύτως απροετοίμαστη για τα κύματα, για τις εισροές αυτές και επί της ουσίας δεν επιθυμούσε τους μετανάστες να παραμείνουν στο έδαφος της. Κατά συνέπεια, εφάρμοσε πολιτικές που είχαν να κάνουν με ανάσχεση, είχαν να κάνουν με αποτροπή των πληθυσμών αυτών από το να έρθουν στην χώρα. Και επίσης δεν επιθυμούσε πουδενή να τους νομιμοποιήσει. Οπότε για πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους είχε σε ένα καθεστώς παρατυπίας, το οποίο ασφαλώς είχε συνέπειες για όλες τις επόμενες δεκαετίες. Οπότε την πρώτη αυτή δεκαετία του 1990, η ελληνική πολιτεία δεν εφάρμοσε απολύτως κανένα πρόγραμμα που να είχε να κάνει με την ένταξη των πληθυσμών αυτών. Αυτό αλλάζει στην επόμενη περίοδο, τη δεκαετία περίπου του 2000, μέχρι και την έναρξη της οικονομικής κρίσης δηλαδή. Οπότε γίνεται φανερό το ότι οι πληθυσμοί αυτοί έχουν έρθει για να παραμένουν στην Ελλάδα, αφενός, αλλά η ελληνική πολιτεία καταλαβαίνει το ότι μπορούν να συμβάλλουν και θετικά σε μια σειρά από τομείς, κυρίως στον τομέα της αγοράς εργασίας. Έχουν μια πολύ θετική συμβολή εκεί. Άρα και έχοντας λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες, από κάποιο σημείο και μετά ξεκινάει να βλέπει σε ένα πιο θετικό πρίσμα τους πληθυσμούς αυτούς και σταδιακά να συζητάει και για την ένταξή τους. Χωρίς τα πρώτα μέτρα τα οποία λήφθησαν να υλοποιηθούν κιόλας, αλλά τουλάχιστον είναι σε ένα πιο θετικό πρόσημο. Η τρίτη περίοδος ουσιαστικά χρονικά μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάμεσα στην έναρξη της οικονομικής κρίσης και το 2015. Όπου εκεί η οικονομική κρίση είχε πολύ έντονες και δυσάρεστες επιπτώσεις στον μεταναστευτικό πληθυσμό. Νομίζω επί της ουσίας μάλλον μιλάμε για απένταξη των μεταναστών κατά την χρονική περίοδο αυτή. Ενώ η τέταρτη περίοδος στην οποία διανύουμε αυτή την, στην οποία είμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή από το 2015 μέχρι και τις μέρες μας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία του προσφυγικού ζητήματος. Mm-hmm. Οπότε η προσοχή της ελληνικής πολιτείας κυρίως εντοπίζεται προς τα εκεί, πώς θα να συμβάλλει μια σειρά από δράσεις, μιας που συζητάμε μόνο για τη θεματική της ένταξης, πώς να συμβάλλει στο να ενσωματωθεί ο πληθυσμός αυτός στην ελληνική κοινωνία, τα παιδιά προσφύγουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας δείκτης που μετράει, ας πούμε, το σκορ της χώρας στο πόσο υιοθετούμε αυτές τις πολιτικές ένταξης των μεταναστών. Πού βρίσκεται η χώρα? Ο δείκτης αυτός είναι το MIPEX, είναι το Migrant Integration Policy Index, που ουσιαστικά μετράει το σκορ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του ΟΣΑ διαχρονικά σε μια σειρά από διαστάσεις της ένταξης. Οπότε κοιτάζει και ένα συνολικό σκορ, αλλά κοιτάζει και επιμέρους τομείς όπως η αγορά εργασίας, η εκπαίδευση, η συμμετοχή στα κοινά και ούτω καθεξής. Εκεί η Ελλάδα σημειώνει ένα σκορ κάπου στην μέση. Είναι αρκετά κοινά με το σκορ που σημειώνουν και άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία. Και το σκορ αυτό ποικίλει ανάλογα με το ποια διάσταση συγκεκριμένα θα κοιτάξουμε. Δηλαδή, αναφερικά με την απόδοση, θα γίνει να σημειώνουμε ένα εξαιρετικά χαμηλό σκορ. Σε άλλες διαστάσεις όπως αυτή της καταπολέμησης των διακρίσεων, σημειώνουμε ένα αρκετά υψηλότερο σκορ. Αλλά ο μέσος όρος είναι κάπου στη μέση. Ναι, πλησιάζει, είναι κοντά στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Μιας και αναφερθήκατε στις διαστάσεις ένταξης των μεταναστών και προσφύγων, των πολιτικών εννοώ, αναφερθήκατε στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στη κτήση ηθαγένειας, καθώς και στη συμμετοχή στα κοινά, που είναι και οι διαστάσεις που μετριούνται σε αυτόν τον δείκτη, τον MIPEX που αναφέραμε. Θέλω να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα, κάπως έτσι να μας πάρετε από το χέρι και να μας κάνετε μια περιήγηση σε όλες αυτές τις διαστάσεις, για να δούμε πιο συγκεκριμένα πού βρίσκεται η χώρα μας, ποια είναι δηλαδή η υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, σε κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις. Στην μελέτη αυτή της διανέωσης θέλαμε να δούμε λίγο μια πιο μάκρο, να έχουμε λίγο μια πιο μάκρο ματιά. Οπότε κοιτάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση, πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά και σε ορίζοντα 15 ετίας, για να μπορούμε να έχουμε λίγο μια πιο συνολική εικόνα
Να μην έχουμε μία φωτογραφία, ας πούμε. Ακριβώς. Διαχρονικά. Ακριβώς. Και κυρίως γιατί θέλαμε να δούμε πώς επέδρασε η οικονομική κρίση από το 2010 και έπειτα και πώς επέδρασε και η προσφυγική κρίση από το 2015 και μετά στις διαστάσεις αυτές. Αναφορικά τώρα με την αγορά, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά σε καμία από αυτές τις διαστάσεις. Αλλά κοιτάζοντας λίγο περισσότερο τις διαστάσεις αυτές καθεαυτές, στην διάσταση της την οικονομικής, στην αγορά εργασίας, αυτό που βλέπουμε είναι το ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός από το 2010 και μετά έχει ένα μεγάλο μέρος του έχει αποχωρήσει από τη χώρα, δηλαδή με βάση τις καταγραφές που έχουμε στη διάθεσή μας, από το 2010 μέχρι το 2015 εκτιμάται ότι περίπου 250.000 άτομα μετανάστες έχουν φύγει από τη χώρα. Από το 2017 μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι επίσης γύρω σε 100.000 άτομα μετανάστες έχουν αποχωρήσει. Οπότε μπορούμε να δούμε το ότι ένα μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού που υπήρχε ήδη στη χώρα και το οποίο ήταν ενσωματωμένο κιόλας στην Ελλάδα έχει αποχωρήσει, έχει πάει πίσω στις χώρες από τις οποίες προέρχεται ή έχει προχωρήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αναζήτηση εργασίας. Ή παραμένει στην Ελλάδα, αλλά έχει χάσει το νόμιμο καθεστώς του, οπότε είναι σε ένα καθεστώς παρατυπίας. Αυτό μπορούμε επίσης να το δούμε και από την αγορά εργασίας, όπου βλέπουμε που κοιτάζοντας τη συμμετοχή των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας, βλέπουμε μια πολύ σημαντική μείωση σε όλους τους τομείς. Και στον πρωτογενή τομέα, και στο δευτερογενή τομέα, και στον τριτογενή τομέα. Ιδίως στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα, βλέπουμε μια μείωση της τάξης του 50-60%. Άρα υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση. Ακριβώς. Και επίσης και το βλέπουμε και στη διάσταση της ανεργίας, όπου ιδίως από τη στιγμή της έναρξης της οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά, η ανεργία των μεταναστών είναι πάντα πολύ υψηλότερη σε σχέση με των γηγενών, σε σχέση με των Ελλήνων. Οπότε βλέπουμε όλο αυτό το puzzle. Φυσικά εντοπίζονται και πολύ μεγάλα ζητήματα αναφορικά με την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες αυτές καθεαυτές, αλλά και με πιο ειδικά προβλήματα της ομάδας αυτής. Επίσης, στην επόμενη διάσταση, αναφορικά με την επόμενη διάσταση, την εκπαίδευση, εντοπίζουμε και εκεί σημαντικά ζητήματα. Εκεί κοιτάξαμε τα στοιχεία του PISA από τον ΟΣΑ. Το πρόγραμμα PISA ουσιαστικά μετράει τις επιδόσεις των μαθητών τρίτης λυκείου σε μια σειρά από τομείς. Όταν είχε παρουσιαστεί πριν από λίγους μήνες, όταν είχαν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα του PISA πριν από λίγους μήνες, υπήρχε μια έντονη συζήτηση γιατί τα αποτελέσματα από τους Έλληνες μαθητές δεν ήταν καλά. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ, αυτό το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης. Ακριβώς. Δηλαδή τα αποτελέσματα δεν είναι καλά σε σχέση με το σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, αλλά και των ευρωπαϊκών, των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάζοντας τώρα εμείς τους μετανάστες, μαθητές, βλέπουμε ότι είναι ακόμα χειρότερα από τους Έλληνες μαθητές. Άρα υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εξειδικεύοντας ωστόσο και ακόμα περισσότερο, βλέπουμε το ότι τα αποτελέσματα για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, δηλαδή για μετανάστες οι οποίοι, για παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν συμμετάσχει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες, εκεί που θα περιμέναμε ότι σταδιακά τα αποτελέσματά τους θα συγκλίνουν με αυτά των Ελλήνων μαθητών, στην πραγματικότητα αποκλίνουν. Οπότε βλέπουμε ότι ανοίγει μια ψαλίδα εκεί πέρα, η οποία είναι εξόχως ανησυχητική. Καταγράφουμε επίσης προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και έντυπων άσυλων στην εκπαίδευση. Δηλαδή, καταγράφονται προβλήματα αναφορικά με την πρόσβαση στα ελληνικά σχολεία. Η γλώσσα δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ακριβώς. Η γλώσσα είναι ένα κομβικό ζήτημα όπου εντοπίζονται πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα και ασφαλώς η γλώσσα είναι το όχημα μέσα από το οποίο πραγματοποιείται η ένταξη. Αν κάποιο παιδί δεν μαθαίνει την ελληνική γλώσσα, τότε αυτομάτως δεν μπορεί να συμμετάσχει σε τίποτα καθ' όλη την διάρκεια παραμονής του στο σχολείο. Απλά υπάρχει. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί, δεν μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί. Παρατηρούμε επίσης προβλήματα αναφορικά με την έγκαιρη έναρξη των τάξεων υποδοχής, που είναι ένας θεσμός που έχει σαν στόχο ακριβώς την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Καταγράφονται προβλήματα αναφορικά με την εκπαίδευση των δασκάλων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Οπότε υπάρχουν αρκετά κενά και εκεί. Μία ακόμα διάσταση που κοιτάξαμε στην έρευνα έχει να κάνει με την συμμετοχή στα κοινά,
Εκεί πέρα θεωρώντας, κρατώντας σαν δεδομένο ότι οι μετανάστες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν μπορούν να ψηφίσουν, δεν μπορούν να εκλεγούν σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο. Οπότε κοιτάξαμε λίγο δύο θεσμούς που έχουν συσταθεί ακριβώς για να τους βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξαμε τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και κοιτάξαμε και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. Αναφορικά με τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, που είναι ένας αρκετά πιο παλιός θεσμός, αυτό που εντοπίζουμε είναι ότι επί της ουσίας υπολειτουργούν κανονικά, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο σε κάθε δήμο που να βοηθήσει, να συμβάλλει, να παρέχει προτάσεις πολιτικής. Άρα είναι υπεύθυνη η τοπική αυτοδιοίκηση για να τρέξει αυτά τα συμβούλια. Ακριβώς, να βοηθήσει να συγκροτηθούν, να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και ούτω καθεξής. Αυτό που βλέπουμε με βάση στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ότι επί της ουσίας υπάρχουν και λειτουργούν μόνο οι δύο ή τρία συμβούλια ένταξης μεταναστών σε σύνολο το Δήμο της χώρας. Άρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κενό εκεί πέρα. Αναφορικά με τα κέντρα ένταξης μεταναστών, αυτό είναι ένας αρκετά πιο καινούργιος θεσμός. Έχει συγκροτηθεί στο πλαίσιο των κέντρων κοινότητας. Σημαντικός θεσμός, μπορεί όντως να συμβάλλει ενεργά εκεί. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αφορά τη στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε στο πλαίσιο κάθε κέντρου ένταξης μεταναστών να υπάρχουν ψυχολόγοι, νομικοί και μια σειρά ακόμα από άλλες ειδικότητες. Με βάση τα στοιχεία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολύ συχνά υπάρχει πολύ σημαντική υποστελέχωση των κέντρων αυτών. Άρα και δεν μπορούν ούτε αυτά να επιτελέσουν επαρκώς τον σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Τέλος, αναφορικά με την απόδοση ηταγένειας, και εκεί θα μιλήσω μάλλον επιγραμματικά, λόγω του κ. Χριστόπουλου που θα μιλήσει μετά. Θα συνεχίσουμε, λέτε, και θα εμβαθύνουμε στο θέμα της ηθαγένειας. Οπότε, αναφορικά με την απόδοση ηθαγένειας, αυτό που βλέπουμε είναι ότι από το 2015 και μετά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση στις αποδόσεις ηθαγένειας. Η μείωση αυτή αφορά κυρίως την δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή σε αυτή την ομάδα πολύ απλά δίνονται πολύ λιγότερες ηθαγένειες. Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι, καταγράφουμε μια σειρά από λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολύ αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ένταξης. Κάποιος δηλαδή πρέπει να πληρεί μια σειρά από οικονομικά κριτήρια ένταξης για να δικαιούται ευθύς εξ αρχής να λάβει μέρος στη διαδικασία. Υπάρχει ένα ζήτημα με την αναδρομικότητα, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να παρουσιάζει υγιή οικονομική δραστηριότητα για σειρά ετών, το οποίο θεωρητικά ακούγεται σωστό, στην πράξη όμως παραγνωρίζει τελείως την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά διοικητικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ιδίως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές διαρκούν και χρόνια. Και νομίζω ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όταν συζητάμε για την διαδικασία της απόδοσης ηθαγένειας, έχει να κάνει με το τεστ πολιτογράφησης, το κέντρο Τράπεζα Θεμάτων. Και ασφαλώς με την Τράπεζα Θεμάτων, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το πώς έχει συγκροτηθεί, τι είδους ερωτήσεις υπάρχουν, σε τι αποσκοπούν αυτές και αν όντως αποτυπώνουν την διαδικασία της ένταξης. Δηλαδή, είναι αρκετά προβληματική όλη η διαδικασία εκεί. Έχοντας αναλύσει όλες αυτές τις διαστάσεις ένταξης και αποτυπώνοντας, νομίζω, με το πιο γλαφυρό τρόπο ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Τραμουντάνη, ποια θεωρείτε, αν σας ρωτούσα, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ή αν είναι προκλήσεις, πληθυντικός αριθμός για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα, ποια ή ποιες θα λέγατε ότι είναι? Υπάρχουν αρκετές. Τελικά είναι πληθυντικός αριθμός. Εύκολα. Φοβόμουν ότι θα απαντήσετε το πληθυντικό. Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι αν θέλουμε να το συμπυκνώσουμε, να επικεντρωθούμε σε κάποιες πιο κομβικές, νομίζω ένα πολύ μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και αυτό το προσδιορίζω ως εξής. Έχουμε ούτως ή άλλως μια πολύ δραματική μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα, το οποίο βλέπουμε με βάση τα στοιχεία από τις τελευταίες απογραφές. Τα δημογραφικά, ναι. Ακριβώς. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκροή Ελλήνων προς το εξωτερικό. Οπότε έχει μειωθεί ένα αρκετά δυναμικό στέλεχος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που έχει φύγει προς άλλες χώρες. Και τέλος έχει να κάνει και με την αποδημία των μεταναστών που ούτως ή άλλως υπήρχαν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και είχαν ήδη ενσωματωθεί.
Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδέονται και επηρεάζουν και επηρεάζονται από την πολύ σημαντική έλλειψη ανθρώπινου εργατικού δυναμικού που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό αφορά όλους τους τομείς εργασίας και η ελληνική πολιτεία έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μέσα από ενός πολύ σημαντικού αριθμού μετακλήσεων, δηλαδή προσέλκυση αλλοδαπών για να έρθουν να απασχοληθούν στην Ελλάδα, μέσα από διμερείς συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με τρίτες χώρες. Έχουμε υπογράψει 6-7 διμερείς συμφωνίες τα τελευταία 2-3 χρόνια, ακριβώς για να προσελκύσουμε αλλοδαπό εργατικό δυναμικό, μέσα από ένα μικρό πρόγραμμα νομιμοποίησης που είχαμε τα τελευταία πολύ πολύ πρόσφατα. Οπότε ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα νομίζω έχει να κάνει με την αγορά εργασίας αυτή καθ' αυτή. Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τη δεύτερη γενιά μεταναστών, το οποίο είναι ένα κομβικό ζήτημα αν θέλουμε να κοιτάξουμε τα πράγματα όχι με βάση που βρισκόμαστε τώρα, αλλά να έχουμε λίγο προοπτική και βάθος χρόνου. Okay. Η δεύτερη γενιά μεταναστών αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα και αναφορικά με την απόδοση ηθαγένειας, όπως αναφέραμε, αλλά και αναφορικά με την εκπαίδευσή της και με άλλα ζητήματα. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, γνωρίζουν μόνο αυτή σαν πατρίδα πολύ συχνά, οπότε δημιουργούνται προβλήματα όταν δεν τους δημιουργούνται οι συνθήκες αυτές για μια πιο ομαλή ένταξή τους στην Ελλάδα. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με την στόχευση της μεταναστευτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, η οποία προσεγγίζει μόνο τον προσφυγικό πληθυσμό. Okay. Παραγνωρίζει δηλαδή τελείως τις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού, οι οποίες όμως, όπως είδαμε και αναλύουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην έκθεση, οι ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας είναι αρκετά έντονες. Οπότε χρειάζεται λίγο μια εξισορρόπηση εκεί πέρα. Οπότε αναφορικά με τις προκλήσεις, νομίζω σε αυτά τα τρία κυρίως στοιχεία θα παρέμεινα. Θίξατε το θέμα της εκροής των μεταναστών, να το πω σε καλλιεπέστερα ελληνικά, τον brain drain, αυτή τη νέα εντός εισαγωγικών μετανάστευση που είδαμε κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς κλιματοοικονομικής κρίσης στη χώρα. Φύγανε πάνω από 500,000 Έλληνες, ως επιτοπλίστων νέοι, μορφωμένοι, πολλοί από αυτούς είχαν διδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές και κατευθύνθηκαν ως επιτοπλίστων σε ευρωπαϊκές χώρες με το 80% να πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Κάνουμε αρκετά πράγματα ως χώρα για τον επαναπατρισμό τους, γιατί είπατε πριν την μεγάλη ανάγκη που έχουμε για εργατικό δυναμικό, πολλό δε μάλλον για εξειδικευμένο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Τι κάνουμε? Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να σπάσουμε αυτή την ερώτηση σε δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι τι κάνουμε όντως εμείς σαν πολιτεία, αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της πολιτείας. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι όντως τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την αποτροπή νέων από το να συνεχίζουν να φεύγουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή σε κάποιο βαθμό και να τους προσελκύσει εκ νέου να επιστρέψουν πίσω. Οπότε καταγράφονται μια σειρά από προσπάθειες όπως η πανοχή φορολογικών κινήτρων, οικονομικών κινήτρων, βοήθεια σε σύσταση επιχειρήσεων, ιδίως σε startups, σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το Rebrain Greece που είναι πολύ στοχευμένες προς τον πληθυσμό που ήδη είναι στο εξωτερικό και έχουν σαν στόχο να τους βοηθήσουν να επιστρέψουν. Υπάρχουν πρωτοβουλίες μέσω του ΕΛΙΔΕΚ για χρηματοδότηση δράσεων καινοτομίας, έρευνας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω όμως ότι το δεύτερο στοιχείο είναι να καταγράψουμε τι μας δηλώνουν οι ίδιοι οι Έλληνες που έχουν αποχωρήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν από σειρά έρευνων που έχουν γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια καταγράφουμε ασφαλώς την πολύ σημαντική επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Οπότε πολύ ξεκάθαρα δηλώνεται οι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έβρεση θέσεων, με την μη δυνατότητα έβρεσης θέσεων εργασίας εδώ στην Ελλάδα, με τις απολαβές, στο παρελθόν επίσης με την υπερφορολόγηση, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή. Σαφέστατα λοιπόν καταγράφονται οι επιπτώσεις οικονομικής κρίσης, πώς αυτές επέδρασαν στο ένα μέρος του πληθυσμού να αποχωρήσει. Όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράψουμε και δύο ακόμα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των Ελλήνων που έχουν αποδημήσει,
δύο στοιχεία είναι ίσως πιο σημαντικά ακόμα και από την οικονομική κρίση. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα και το δεύτερο με την έλλειψη αξιοκρατίας. Οπότε αυτά καταγράφονται σαν πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να πω λοιπόν, εκτός από τις επιμέρους δράσεις που γίνονται και που συμβάλλουν ή υπάρχει πρόθεση να συμβάλλουν στο να σταματήσει αυτό το ρεύμα, νομίζω ότι και αυτά τα δύο στοιχεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε. Νομίζω ότι είναι κύριας αξίας. Το καταγράφονται και από την έρευνα που έχει κάνει η Διανέωση σε συνεργασία με το St. Anthony's College της Οξφόρδης για το διασπορικό πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου εκεί ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο δεν επιστρέφουν στη χώρα είναι το έλλειμμα αξιοκρατίας, όπως δηλώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Ένα κείμενο πολιτικής, κύριε Τραμουντάνη, βέβαια κλείνει με τι άλλο, με το αναμενόμενο, με προτάσεις πολιτικής. Οπότε, αν μπορείτε λίγο να μας πείτε σε τι προτάσεις καταλήξατε, κοιτώντας φυσικά και όχι υιοθετώντας ad hoc, αλλά προσαρμοζόμενοι στα ελληνικά δεδομένα, τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Ωραία. Νομίζω πως είναι ακριβώς όπως το αναφέρατε, στόχος κάθε κειμένου πολιτικής είναι ακριβώς να προσφέρει και μια σειρά από προτάσεις πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφουμε προτάσεις πολιτικής για κάθε διάσταση της ένταξης στην Ελλάδα, τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τις υπόλοιπες διαστάσεις. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι οι τομεακές δράσεις από μόνες τους. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημασία τους, σαφέστατα και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Όμως, εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές στο τομεακό επίπεδο, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο μια επαναπροσαρμογή της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η έμφαση τα τελευταία χρόνια, σίγουρα με το 2015-2016 και μετά, είναι κυρίως στην αποτροπή νέων ροών, στην αστυνόμευση, στην φύλαξη των συνόρων. Προσεγγίζεται δηλαδή περισσότερο προς αυτές τις πτυχές της διακυβέρνησης μετανάστευσης. Η διάσταση της ενσωμάτωσης είναι αρκετά πιο χαμηλά στο θεματολόγιο της μεταναστευτικής πολιτικής. Άρα νομίζω ότι μια πάρα πολύ σημαντική τομή που πρέπει να γίνει είναι το ότι η διάσταση της ενσωμάτωσης θα πρέπει να αναβαθμιστεί πολιτικά. Δηλαδή θα πρέπει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη σύνδεση με στόχους, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη σύνδεση με χρηματοδοτικούς πόρους για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα πράγματα εκεί. Και αυτό ασφαλώς ο σκοπός του είναι να έχουμε χρονικό ορίζοντα και βάθος. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τώρα. Ο σκοπός μιας πολιτικής ενσωμάτωσης είναι να διασφαλίσει καλούς όρους κοινωνικής συνοχής για την ελληνική πολιτεία, για την ελληνική κοινωνία σε βάθος χρόνου. Και όταν λέμε ενσωμάτωση, σίγουρα γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε, δεν εννοούμε αφομοίωση, να αποκτήσει ο πληθυσμός, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες που ζουν στη χώρα μας τα ίδια χαρακτηριστικά με τον γηγενή πληθυσμό. Ακριβώς. Σε κάθε χώρα, κάθε πολιτεία εφαρμόζει διαφορετικά μοντέλα ενσωμάτωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον μιλούσαμε περισσότερο για αφομοίωση, δηλαδή καινούργιοι μετανάστες που έρχονται να αποκτούν, να απεμπολούν, να διώχνουν δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να αποκτούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας υποδοχής. Στην Ευρώπη πειραματιστήκαμε τις προηγούμενες δεκαετίες με διαφορετικά μοντέλα, κάποια πέτυχαν, κάποια όχι τόσο πολύ, δηλαδή μιλούσαμε για μοντέλα που είχαν να κάνουν με πολυπολιτισμικότητα και με διάφορες άλλες πτυχές. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ένα πολύ πιο υγιές μοντέλο όντως έχει να κάνει με την σύνδεση του ενσωμάτωσης, την χαρακτηρίζουμε σαν διαδικασία δύο κατευθύνσεων. Δηλαδή αφενός οι ίδιοι οι μετανάστες που έρχονται σε μια χώρα και θέλουν να παραμείνουν και να ενταχθούν σε αυτή, να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία της χώρας στην οποία προέρχονται, αλλά ταυτόχρονα και η ίδια η χώρα να αλλάξει σε κάποιο βαθμό προκειμένου να κάνει την ενσωμάτωσή τους πιο... Οπότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Ακριβώς. Ποια είναι η χώρα που το έχει πετύχει αυτό και τι θεωρούμε ότι είναι η χώρα παράδειγμα? Υπάρχει κάποια, αναρωτιέμαι. Αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολη ερώτηση, κυρίως γιατί είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και
Μάλλον σε κάποιες από τις διαστάσεις. Δεν υπάρχει κάποια χώρα που να το έχει κατορθώσει, καταλαβαίνω. Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, κάποιες χώρες σημειώνουν καλύτερες βαθμολογίες σε κάποιες επιμέρους διαστάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο πολυδιάστατο, ιδίως αυτή την χρονική περίοδο. Δηλαδή, τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, έχουμε δει ότι το ζήτημα της ενσωμάτωσης, το ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφύγων έχει αποκτήσει μια πολύ ιδιαίτερη πολιτική χρειά. Έχει πολιτικοποιηθεί πολύ έντονα. Το βλέπουμε και στις ΗΠΑ με την διακυβέρνηση του Τραμπ την προηγούμενη περίοδο και τώρα με το καινούργιο πρόγραμμά του, τις πολιτικές δηλαδή που σκοπεύει να κάνει. Το βλέπουμε και στις ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά πολύπλοκο και πολυσύνθετο ζήτημα. Αλλά νομίζω σε κάθε βαθμό ο κεντρικός άξονας θα πρέπει να είναι το ότι δεν μπορείς να αποφύγεις τη μετανάστευση. Και όχι μόνο δεν μπορείς να την αποφύγεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή θα συνεχίσουν να έρχονται μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί πολύ απλά είναι μια Ήπειρος με πολύ υψηλούς οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χρειάζεται εργατικό δυναμικό. Οπότε πολύ συχνά ο κόσμος που βρίσκεται στην περιφέρεια θα θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Δεν μπορείς δηλαδή πολύ εύκολα να. Και κυρίως δημοκρατία, παρότι οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν πέσει στην Ευρώπη. Ακριβώς. Νομίζω η ελευθερία και η δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Και όλες. Ξεκάθαρα. Είναι οι σημαντικές αξίες, νομίζω, που βοηθούν στον πληθυσμό αυτό να πάρει την απόφαση να έρθει σε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες. Απόλυτα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τραμουντάνη, που μας βοηθήσατε να κάνουμε όλη αυτή την πλοήγηση στις πολιτικές ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος πρόσφατα και εκείνος έγραψε ένα κείμενο για την διανέωση, μια ανάλυση, θα έλεγα, η οποία περιγράφει το ελληνικό μεταναστευτικό καθεστώς από τη δεκαετία του 90 έως και σήμερα, που δείχνει, βάζει ένα προσωπικό τόνο, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος αμέσως μετά. Κύριε Χριστόπουλε, καλώς ήρθατε. Είναι χαρά μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε γιατί άλλο, για την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα κείμενο, μια ανάλυση δική σας, μια εις βάθος θα έλεγα ανάλυση, με μια διεισδυτική ματιά και ένα κριτικό βλέμμα που σχολιάζεται και αναδεικνύεται το νομικό, το πολιτικό και το κοινωνικό υπόβαθρο των πολιτικών ένταξης. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε αποσαφηνίζοντας τι εννοούμε με το όρο μεταναστευτικό καθεστώς, να μας κάνετε δηλαδή έτσι μια πλοήγηση σε αυτό όπως συμβαίνει και όπως το βιώνουμε στη χώρα μας και να μας δώσετε, θα έλεγε κανείς, τη μεγάλη εικόνα. Κύριε Μακαδάση, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς και τη διανέωση για την εμπιστοσύνη που έδειξε το πρόσωπό μου με αυτήν την δουλειά. Όταν μιλάω για το μεταναστευτικό καθεστώς, δεν μιλάω μόνο για τους νόμους. Μιλάω για ένα συνδυασμό αφενός με νομικών κανόνων, όμως κυρίως της διοικητικής πρακτικής που συγκροτείται πάνω στους κανόνες, πώς η διοίκηση αντιλαμβάνεται το νομικό καθεστώς και τις ιδέες στην κοινωνία. Το πώς η ίδια η κοινωνία, η διοίκηση, το κράτος, η κοινότητα προσλαμβάνει το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αυτά τα τρία λοιπόν, ο συνδυασμός των τριών, συγκροτούν αυτό που ονομάζω μεταναστευτικό καθεστώς. Όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό καθεστώς στην Ελλάδα, κυρίως κοιτάμε αυτούς που ήρθαν σήμερα και χθες, ενώ ξεχνάμε τους εκατοντάδες χιλιάδες που βρίσκονται στη χώρα και αποτελούν, θα έλεγε κανείς, ένα σταθερό οργανικό κομμάτι του ελληνικού καταμερισμού εργασίας, τουλάχιστον για 30 χρόνια τώρα. Τι γίνεται με αυτούς, πώς αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια, ποια είναι λίγο η διαδικασία? Να μας περιγράψετε δηλαδή έτσι τη διαδικασία απόκτησης της. Πολύ ορθά επισημαίνετε ότι με κάποιον τρόπο η έμφαση που δίνουμε σε αυτό που σημαίνει σήμερα μας οδηγεί στο να ξεχνάμε αυτό που έγινε κατά κυριολεξία ή ας πούμε κατά παραβολή χθες. Όμως ο βασικός ορμός του μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα δεν είναι αυτοί που ήρθαν το 2016 και ύστερα, γιατί αυτοί περισσότεροι φύγανε. Είναι οι άνθρωποι, που ήρθαν μετά το τέλος του πολέμου. Κυρίως από την Αλβανία, αλλά όχι μόνο. Αυτό που ονομάστηκε η μεταναστευτική κρίση το 2015, δηλαδή κατ' ουσίαν μια κρίση υποδοχής των προσφύγων, διότι τα νούμερα δεν νομίζω δικαιολογούν τη χρήση του όρου κρίση, δεν είμαστε Λίβανος. Από το 2015 και ύστερα με κάποιον τρόπο, επειδή όλη η έμφαση δόθηκε σε αυτούς, ξεχάσαμε τους προηγούμενους. Mm-hmm.
Να σας θυμίσω ότι το 2015 μέχρι και Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής φτιάχτηκε με στόχο να ασχοληθεί με τα συνολικά ζητήματα του μεταναστευτικού πληθυσμού και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε αποκλειστικά με τους πρόσφυγες. Τώρα, ως προς το ζήτημα της ηθαγένειας, πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα ήταν ένα κράτος το οποίο είχε μια πάρα πολύ ερμητικά κλειστή νομοθεσία ηθαγένειας, πολύ αυστηρή και πολύ αυθαίρετη. Αυτό άλλαξε το 2010 και η αλλαγή ολοκληρώθηκε το 2015. Έκτοτε, οι άνθρωποι που ζουν στη χώρα, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, μπορούν να αποκτήσουν ηθαγένεια με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος για τους καθεαυτού μετανάστες, δηλαδή την λεγόμενη πρώτη γενιά, οι άνθρωποι που κατά κυριολεξία μετήκησαν, είναι η πολιτογράφηση. Η πολιτογράφηση είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι απλή διαδικασία. Θα έλεγα ότι είναι ως και γογλωγοθάς. Και μάλιστα σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολη, νομίζω θα το συζητήσουμε μετά. Η δεύτερη διαδικασία είναι η κτήση της ηθαγένειας με δήλωση. Τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ ή ανατράφηκαν εδώ μπορούν να αποκτήσουν την ηθαγένεια μετά από κάποια χρόνια σχολείο ή εφόσον μπουν στο σχολείο πάλι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι δημιουργεί μια αποσυμφόρηση και αποκτούν τα παιδάκια σε μια κρίσιμη ηλικία, στην παιδική ηλικία ηθαγένεια, διότι εκεί είναι που ξεκινάνε και ο στιγματισμός και ο ρατσισμός και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τέλος, για την τρίτη γενιά των μεταναστών, τα εγγόνια δηλαδή των μεταναστών που ήρθαν τη δεκαετία του 90, προβλέπεται η αυτοδίκαια κτήση της ελληνικής ηθαγένειας με τη γέννηση. Άρα καταλαβαίνουμε τροποντινά ότι αυτό λύνεται με την πάροδο του χρόνου. Καταλαβαίνουμε άρα, ότι ό,τι και να γίνει... Θα την πάρουν, θα την αποκτήσουν την ηθαγένεια. Αυτούς τους πρώτους, την πρώτη κατηγορία που, της πολιτογράφησης που είπαμε, τι γίνεται με αυτούς, δηλαδή κάνουμε κάτι διαφορετικό ως χώρα, είμαστε πιο αυστηροί από αυτό που κάνουν ενδεχομένως άλλες χώρες στο ζήτημα της πολιτογράφησης? Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα μέχρι το 2010 δεν είχε κανόνες για την πολιτογράφηση και η ελληνική διοίκηση έκανε κατά κυριολεξία ό,τι ήθελε, δηλαδή σας λέω ότι απαγορεύονταν να παίρνουν ηθαγένεια οι Βαλκάνοι, απαγορεύονταν να παίρνουν ηθαγένεια οι Μουσουλμάνοι. Όλα αυτά ήταν λεγόμενες προφορικές εντολές. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα αυστηρό καθεστώς. Υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων. Πέρα από την τράπεζα υπάρχει ένα αυστηρό καθεστώς, αυστηρά κριτήρια και διαμονής, όπου η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, δεν είναι πιο αυστηρή, ούτε πιο ελαστική. Και το βασικό καινούριο το οποίο κομίστηκε την τελευταία τετραετία στη συζήτηση αυτή είναι η τράπεζα θεμάτων και το τεστ από το οποίο περνάει κάποιος για να δώσει. Τώρα, η τράπεζα θεμάτων δυστυχώς αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι απλώς δύσκολες αλλά είναι και αδιάφορες, δεν δείχνουν τίποτα για την ένταξη του ανθρώπου. Το να ξέρει κάποιος ετούντας πολιτογράφηση ποιο είναι το πιο σημαντικό ίδρυμα του ελληνισμού στην τραπεζούντα του 19ου αιώνα, ακόμα και να το ξέρει δεν δείχνει ότι είναι ενταγμένος, απλώς δείχνει ότι έχει κάνει ένα καλό σκονάκι. Το οποίο βέβαια δεν το ξέρουν και... Ούτε εσείς φαντάζομαι το ξέρετε, εγώ σίγουρα δεν το ξέρω. Όχι, σίγουρα και εγώ δεν το ξέρω, οφείλω να το παραδεχτώ. Επίσης, οι εκκρεμότητες, κοίταγα τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης, το 2019 ανερχόταν στις περί τις 28.000, ενώ το 2021 ήταν 33.000 περίπου. Γιατί αυτή η αυξητική πορεία? Διότι οι καθυστερήσεις στην διεκπαιρέωση των αιτημάτων πολιτογράφησης, που είναι προϊόν της υποστελέχωσης, που είναι προϊόν της ελληνικής κρίσης, που είναι προϊόν και ιδεολογικών προσλήψεων αρνητικών στην ιδέα ότι κάποιοι θα γίνουν Έλληνες, ο συνδυασμός όλων αυτών δημιουργεί μια τεράστια ουρά. Τεράστια ουρά. Ενώ ο νόμος προϋποθέτει μια προθεσμία ενός ή δύο έτη το μάξιμο, αυτή τη στιγμή συζητάμε για προθεσμίες οι οποίες έχουν παραβιαστεί σφόδρα και οι άνθρωποι περιμένουν 5 και 6 ακόμα χρόνια. Άρα συζητάμε για μεγάλο πρόβλημα εκεί, το οποίο χρειάζεται άμεσα μια μεταρρύθμιση, για την οποία μιλάω κιόλας στο κείμενο. Θα μιλήσουμε και για τις πολιτικές, νομίζω στο τέλος, στην κατακλείδα της κουβέντας μας. Το ζήτημα βέβαια της ανθρώπινης κινητικότητας δεν είναι σε καμία περίπτωση ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Οπότε λίγο να δούμε τι κάνουν, ποιοι είναι οι κανόνες που δεσμεύουν τα κράτη και ένας από αυτούς είναι μάλλον το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά, με απλά λόγια, τι σημαίνει και κατά πόσο οι χώρες δεσμεύονται από αυτό, γιατί βλέπουμε και τη Γερμανία
μονομερώς να ανακοινώνει ή να ακολουθεί διαφορετικά πράγματα. Το νέο σύμφωνο, ναι μεν, έχει νομοθετηθεί, αλλά δεν είναι ακόμα κομμάτι της ένωμης τάξης των κρατών μελών. Θα πρέπει δηλαδή με κάποιον τρόπο να περάσει καιρός προκειμένου όλο αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο οικονομικό κείμενο που είναι το σύμφωνο για τη μετανάστευση να μπει μέσα στην ένωμη τάξη εκάστου μέλους. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς επειδή είναι ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να συγκεράσει πολύ διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα και στρατηγικές, κυρίως αντιμεταναστευτικές της κεντρικής Ευρώπης, δεν θα τα καταφέρνε. Δηλαδή στην πράξη αυτό που θα γίνει, νομίζω, έχοντας μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν ίσως καλύτερα από μένα αυτό το οποίο προβλέπεται, είναι ότι θα βρεθούν ή τρόποι νομικής υποκατάστασης του de facto, ας πούμε, του συμφώνου από τις ένωμες τάξεις των κρατών, διότι η τόση λεπτομέρεια, οι χιλιάδες σελίδες, δείχνει ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, ως προς την διάβγεια και τη σαφήνεια του νομοθέτη εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τους οποίους μιλήσαμε. Οι κανόνες που αφορούν τη μετανάστευση είναι καταρχήν οι κανόνες που έχει το Σύνταγμά μας. Mm-hmm. Το Σύνταγμά μας, άρθρο 5, παράγραφος 1 και 2, λέει όλοι όσοι βρίσκονται στην επικράτεια έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και την αξιοπρέπειά τους. Αυτό σημαίνει ότι τον μετανάστη, αυτόν και που βρίσκεται ακόμα και χωρίς χαρτιά στη χώρα, ούτε να τον βασανίσει μπορείς, ούτε να τον φυλακίζεις μπορείς, ούτε να τον κρατάς μπορείς χωρίς λόγο και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία προβλέπονται ευθέως του Συντάγματος. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των κρατών σε συνδυασμό με τη, λεγόμενη ρήτρα της μη διάκρισης των ανθρώπων. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν οι μεταναστευτικές νομοθεσίες. Πλέον, και κλείνω αυτή την απάντηση, οι νομοθεσίες στην Ευρώπη είναι ολοένα και πιο αυστηρές ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και εισόδου. Τα κράτη δηλαδή προσπαθούν να λύσουν το μεταναστευτικό, αποτρέποντας και προλαμβάνοντας την είσοδο των ανθρώπων. Αυτό δημιουργεί κραδασμούς σε σχέση με τις συνταγματικές τους υποχρεώσεις, αλλά τουλάχιστον αφήνει άλλους να διαχειρίζονται το μεταναστευτικό αντί για αυτά. Αυτό είναι το λεγόμενο externalization της μεταναστευτικής διαχείρισης. Δηλαδή πληρώνω κάποιον, ο οποίος είναι απ' έξω από μένα, στην περιφέρειά μου, για να κρατάει τους ανθρώπους. Ό,τι κάνει ακριβώς η Τουρκία. Και τον πληρώνω το κόστος αυτής της εξωτερικότητας που δημιουργεί η μετανάστευση. Και αυτός μετά κακομαθαίνει και ζητάει κι άλλα. Είπατε για τη λύση του μεταναστευτικού ζητήματος. Θα σας πω σε κάτι άλλο που συνδέεται λίγο με το μεταναστευτικό, καθότι είναι η λύση του δημογραφικού προβλήματος που έχει η χώρα μας, αν θεωρήσουμε ότι το υπόθεση εργασίας φυσικά, το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μπορεί να λυθεί. Μία από τις τρεις δημογραφικές συνιστώσεις, πέραν των γεννήσεων και των θανάτων, είναι η μετανάστευση. Μπορεί η μετανάστευση να λύσει ή, να, θα έλεγε κανείς, να αμβλύνει την πίεση που δέχεται δημογραφικά η χώρα. Μια από τις βασικές συμβουλές που δίνω στους φοιτητές μου είναι να μην λένε πολύ συχνά τη λέξη λύση, αλλά είναι τη λέξη αντιμετώπιση. Σωστά. Είναι πιο δόκιμη σίγουρα, καθώς το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο σε μεγάλο βαθμό. Δεν λύνεται το μεγαλύτερο δημογραφικό, δεν λύνεται το μεταναστευτικό. Έχω εξάλλου επιχειρηματολογήσει ότι αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση. Περισσότερο δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο. Υπεγράψει και βιβλίο γι' αυτό. Το διαχειριζόμαστε με επάρκεια ή με ανεπάρκεια. Το θέμα είναι να το διαχειριστούμε με επάρκεια, με τρόπους βιώσιμους, ρεαλιστικούς και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εγώ πιστεύω ότι μόνο ανθρώπινες πολιτικές μπορεί να είναι ρεαλιστικές. Είμαι εναντίον αυτής της διάκρισης μεταξύ του ρεαλιστικού και του ανθρώπινου. Αν φέρεις τους ανθρώπους λες και είναι ζώα, αυτό κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Και το βρίσκει μπροστά της η Ευρώπη σήμερα. Και ένας από τους λόγους που η άκρα δεξιά μεγαλώνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι οι βασικές παραδοχές της άκρας δεξιάς υιοθετούνται από τα mainstream κόμματα του κέντρου και της κεντροδεξιάς και όχι μόνο και της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τώρα, ναι, η ανθρώπινη κινητικότητα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση. Αυτό το έχει καταλάβει η Ευρώπη. Mm-hmm. Απλώς σκοντάφτει στο να το αναγνωρίσει δημόσια, διότι έχουν πολύ τροφοδοτηθεί τα αντιμεταναστευτικά αντανακλαστικά της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία το έχει καταλάβει. Η ελληνική κοινωνία σε κάποιο βαθμό έχει καταλάβει ότι με το δημογραφικό δεν πάμε πουθενά. Η Ελλάδα το 2021 για πρώτη φορά από συστάσεις του ελληνικού κράτους παρουσιάζει
μείωση του πληθυσμού της τάξης των 300.000 και αν δεν είχαμε τους μετανάστες θα φτάνουμε στους 700.000 μείωση. Η μείωση αυτή, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι μια δημογραφικά ουδέτερη μείωση. Συζητάμε για την ερήμωση του ορεινού όγκου. Συζητάμε δηλαδή για. Και νησιωτικών περιοχών. Και νησιωτικών περιοχών. Συζητάμε δηλαδή ουσιαστικά για την ερήμωση αυτού που κάποτε ήταν η χώρα. Έτσι. Αυτή η χώρα ήταν μια αγροτική και κτηνοτροφική χώρα. Αλλά συζητάμε και κυρίως για την αποδημία πολύ νεαρών κινητικών στρωμάτων, στα οποία γίνει μια τεράστια επένδυση οικονομικού και πολιτισμικού κεφαλαίου. Η μετανάστευση εξ αντικειμένου μπορεί ως ένα βαθμό να είναι μία λύση, είπα εγώ τη λέξη που δεν πρέπει, μία αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως το ξέρετε και το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουν όλοι ότι το δημογραφικό ως ένα βαθμό έχει αναπόδραστες εξελίξεις. Πάντως και στις έρευνες που έχει κάνει η διανέωσης για τις δημογραφικές προβολές για το 2050 δείχνουμε ότι για να είμαστε 10 εκατομμύρια, που είναι το αισιόδοξο σενάριο, με βάση το ενδιάμεσο θα είμαστε 8,8 εκατομμύρια το 2050, σύμφωνα με πώς πηγαίνουν τις προβολές αυτές, ναι. Θα πρέπει να ενσωματώσουμε 750.000 μετανάστες, δηλαδή 30.000 μετανάστες κατ' έτος, όσοι είναι περίπου σήμερα στην ελληνική κοινωνία, αλλά τόσους θα χρειαστούμε μέχρι το 2050, προκειμένου να είμαστε 10 εκατομμύρια. Το θέτω αυτό στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή η σταθερά της μετανάστευσης είναι αρνητική, δεν μπαίνει κόσμο στη χώρα. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, τότε η χώρα είναι βέβαια ότι θα αντιμετωπίσει ένα κακό δημογραφικό σενάριο. Αν έρθει στα ίσα του, έτσι ώστε οι ζωές των ανθρώπων τουλάχιστον να πλησιάσουν τις ακροές αυτή τη στιγμή, τότε θα βρεθούμε το 2050, αν όχι με 10 εκατομμύρια, όχι όμως με τη μείωση για την οποία κάνατε λόγο προηγουμένως. Υπάρχουν παραδείγματα κρατών δηλαδή, τα οποία όπως ξέρετε έχουν χάσει το 1 τέταρτο του πληθυσμού τους. Η Βουλγαρία είναι μια τέτοια περίπτωση. Άρα όλα αυτά δεν είναι μακριά μας. Ο ορεινός, ο κτηνοτροφικός, η ενδοχώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, η πιο σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή της Νότιας Ευρώπης, έχει πλέον αδειάσει. Οπότε τα ζητήματα είναι μπροστά μας, τα βλέπουμε, δεν ανακαλύπτουμε την περίπτωση. Είναι αλήθεια. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και μία άλλη μελέτη που αποτυπώνει, είναι η μεγάλη εικόνα του αγροτικού τομέα στη χώρα, μιας και αναφερθήκατε. Και εκεί, όντως, ο αγροτικός πληθυσμός είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η ανανέωση, το οποίο συνδέεται προφανώς με τη δημογραφική διάσταση την οποία συζητάμε. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να δούμε πού είναι αυτό που λέμε equilibrium, πού είναι η ισορροπία. Υπάρχει πάντα μια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των συνόρων και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πώς κανείς τη βρίσκει αυτή, ποια είναι? Τα σύνορα είναι σύνορα. Δεν είναι, πώς να το πω, ούτε πολεμίστρες, ούτε μη σύνορα. Ακούω κάποιους να μου λένε ανοιχτά σύνορα. Ανοιχτά σύνορα στον κόσμο των κρατών δεν μπορούν να υπάρχουν. Σε κόσμο κρατών ζούμε. Μπορεί κάποιος να μην του αρέσει, να σκεφτόμαστε τα όνειρά μας, τι ωραία θα ήταν μη ζούσαμε έτσι, αλλά η ουσία είναι ότι ζούμε σε κόσμο κρατών. Λοιπόν, τα σύνορα είναι τα όρια της διαδικαιοδοσίας, της επικράτειας ενός κράτους. Το πώς φυλάγονται τα σύνορα είναι κάτι το οποίο άπτεται των εξωτερικών επιβουλών, στρατιωτικών και μη, και φυσικά και σχετίζεται εν μέρη με την ανθρώπινη κινητικότητα. Και γιατί λέω εν μέρη? Διότι έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά που τα κράτη επιχειρούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην ανθρώπινη κινητικότητα, όταν αυτή αφηνιάζει, όταν αυτή δηλαδή αποκτά χαρακτηριστικά τα οποία δεν συμμαζεύονται, βρίσκει άλλους τρόπους. Μιλάμε για ροές μεταναστευτικές και χρησιμοποιούμε την λέξη ροή που προέρχεται από το υγρό. Το υγρό θα το κλείσει, θα το και θα βρει τη διέξοδό του. Άρα αυτό έγινε παραδείγματος χάρη το 2015, όταν αφού το 2013 είχαμε φτιάξει το φράχτη στον Εύρο, όλες οι ροές μετατοπιστήκαν από το Αιγαίο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ποτέ ένα κράτος. Και μάλιστα ένα κράτος το οποίο έχει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έχει το δικό μας. Μου έλεγε μια κυρία προχτές, ναι, λέει, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλείσαν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πριτριγισμένα από μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα ερήμου και απέναντί τους είναι η Ινδία. Είμαστε εκμάλωτοι της γεωγραφίας μας. Ακριβώς. Και επίσης δεν θέλω και να πολυμοιάσω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω. Ναι, νομίζω. Έτσι. Δεν το θέλει κανείς μας. Πάντως,
κατανοούμε από όσα γράφεται, αλλά και από όσα έχουν υποθεί σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, τόσο επιχειρησιακά, αλλά όσο και ιδεολογικά. Αν όμως θέλαμε να περιγράψουμε τους άξονες μιας συνεκτικής, βιώσιμης, ανθρώπινης μεταναστευτικής πολιτικής, ποιοι θα ήταν αυτοί? Το πρώτο που θα έλεγα είναι κάτι το οποίο θα ήταν ένα μήνυμα που θα περιόριζε και τις ροές. Και το μήνυμα αυτό είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι το ιδανικό τράνζιτ. Ο κόσμος που μπαίνει στην Ελλάδα θα πρέπει να ξέρει ότι θα μείνει εδώ. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει και ο κόσμος που έρχεται, αλλά και η ελληνική κοινωνία και η διοίκηση. Πάντως, το να έρχεται κόσμος και να μένει σε κέντρα κράτησης ή σε δομές στα νησιά, δεν βλέπουν τι ωφελεί αυτό το πράγμα. Τι ωφελεί την ελληνική οικονομία, τι ωφελεί την ελληνική κοινωνία, τι ωφελεί και αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια ολική ματέωση, ένα ολικά αρνητικό άθροισμα. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, θέλω τα παιδιά τους να εμβολιάζονται, θέλω τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο, θέλω κυρώσεις για τους μετανάστες που δεν πάνε τα παιδιά τους σχολείο. Θέλω δηλαδή μια κοινωνία που να δουλεύει με όρους αυτό που ονομάζεται ένταξη, ενσωμάτωση, συμπερίληψη, όπου θέλετε πείτε το. Αυτό για μένα είναι η μόνη συνταγή αντιμετώπισης των κραδασμών στην κοινωνική συνοχή της Ελλάδας. Δεν θα το λύσουμε, είπαμε. Θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μόνο αυτό μπορεί να είναι η λύση. Θα μου πεις, αν έρθουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, μπορούμε να τους διαχειριστούμε? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά δεν έχουμε τύχει ποτέ τέτοιων πραγμάτων. Κάθε φορά που είχαμε τεράστιες αυξήσεις των ροών, είχαμε τεράστιες αυξήσεις και των νεκροών. Αυτό δείχνει. Επειδή ήμασταν transit χώρα. Επειδή ήμασταν transit χώρα. Αν λοιπόν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου μπαίνει κόσμος και δεν βγαίνει, κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί πάλι μια νέα μεταναστευτική κρίση, προσφυγική, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτοί για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το δεύτερο πράγμα που καλείται η χώρα να κάνει είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το burden sharing για το οποίο συζητάμε, το οποίο όμως θα πρέπει να τεθεί με όρους επιτακτικούς, διαφορετικούς και κυρίως σε μια πλατιά συμμαχία με τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρχει. Καταλαβαίνω, το μότο είναι μπαίνει σε Ελλάδα, μένει σε Ελλάδα. Θεωρώ αυτό ότι πρέπει αυτό, να περάσουμε. Αυτό είναι ένα καλό μότο, ας πούμε, και για την Ελλάδα, η οποία τάχα μου βρίσκεται πάντα, πιάνεται εξαπίνης με τους ανθρώπους που έρχονται. Δηλαδή 100 χρόνια πιάνομαστε εξαπίνης, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και φυσικά με αυτούς. Να σας πω, να διηγηθώ μια ιστορία. Όταν το 15 κλείσαν τα σύνορα, το 16 τον Φλεβάρι κλείσαν τα σύνορα, βρέθηκα σε μια δομή που τους βαστούσαν εκεί τους ανθρώπους στις Θερμοπύλες και πήγε και τους είπα, παιδιά, δεν θα φύγετε. Οι άντρες γίνανε έξαλλοι, οι πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Οι μαμάδες, δηλαδή οι σοφές μαμάδες που είχαν τα παιδιά τους, άρχισαν να με ρωτάνε και να μείνουμε, okay, τι θα κάνουμε, έτσι, σχολείο, αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν θα πάει πάντα εκεί που θέλει. Εξάλλου, η ιστορία της ανθρώπινης κινητικότητας δεν είναι μια μονοσήμαντη διαδικασία ταξιδιού. Δεν είναι γραμμική. Έτσι δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Αν δείτε πού βρέθηκε ο κόσμος και κοσμάκι στη ζωή του, στα πιο άπαντα μέρη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με αυτή τη λογική, τουλάχιστον έχουμε μια πολιτική η οποία είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σέβεται το Σύνταγμά μας και κατά κύριο λόγο, προσέχοντας την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, μεριμνά για την έφθαση στην κοινωνική συνοχή. Ποια θα πρέπει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα, γιατί οι πολιτικές είναι πολλές. Είχαμε τη δυνατότητα να σχεδόν εξαντλητικά να τις αναλύσουμε με τον κύριο Τραμουντάνη πριν. Ποια θα έπρεπε να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της χώρας σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική της και σε ό,τι αφορά την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων? Η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι εγγραμματισμός όλων των παιδιών, στοιχειώδη περίθαλψη κοινωνική και φροντίδα για όλους τους ανθρώπους, κυρίως ενώπιση των υγειονομικών κρίσεων με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι, και διευκόλυνση της κτήσης της ελληνικής ηθαγένειας για τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα 25 χρόνια και πάνω. Αυτοί πρέπει να βγουν από την ουρά. Να φτιαχτεί μια απλή ουρά που θα τρέχει γρήγορα, διότι κοιτάξτε, όταν κάποιος είναι εδώ πέρα από το 1992, τεκμέρεται ότι 32 χρόνια ο άνθρωπος πλέον έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ελληνική ηθαγένεια με διαφορετικούς όρους από αυτούς που τη ζητάει ένας άνθρωπος που ήρθε το 2015. Άρα, αν το κάνουμε έτσι, δηλαδή μια φροντίδα για την νεαρή ηλικία που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τα ζητήματα
της ματέωσης, του κοινωνικού αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης, εκεί παίζονται, σε συνδυασμό με μια πολιτική που θα είναι συντεταγμένη πολιτική ελέγχου στα σύνορα, αλλά και μέσα στο ζήτημα της κτίσης της θαγένειας, θεωρώ ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση του πράγματος. Άρα αυτό που γράφετε στην έκθεση Control, Alt, Delete και επανεκκίνηση της μεταναστευτικής πολιτικής τελικά χρειάζεται, ή γιατί σας ακούω λίγο με ένα πιο ήπιο τόνο? Όχι, χρειάζεται restart. Δεν γίνεται. Μα κοιτάξτε γιατί χρειάζεται restart. Διότι ακόμα και σήμερα στην καλύτερη των περιπτώσεων ο κόσμος θεωρεί ότι δεν έχουμε υποχρέωση να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους τίποτα γιατί φεύγουν. Στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορούμε να τους πνίγουμε κιόλας όταν μπαίνουν. Άρα αυτά είναι αντιλήψεις οι οποίες είναι βλαβερές, είναι νοσηρές αντιλήψεις με την κοινωνία. Άρα λοιπόν στους αυτούς τους ανθρώπους δοκιμάζεται γενικά η δυνατότητά μας να συμβιώνουμε. Και φυσικά πάνω σε αυτό μπορούμε να σκεφτούμε ότι μια χώρα στην οποία αναγνωρισμένα λείπουν 200.000 εργατικά χέρια, τόσο στον πρωτογενή τομέα, στην οικοδομή και στην εστίαση και τον τουρισμό, είναι μια χώρα που θα ωφεληθεί. Ναι, και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, το έχουν δείξει και οι έρευνες της διανέωσης, στο τι πιστεύουν οι Έλληνες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και θετικοί, γιατί καταλαβαίνουμε τη συνεισφορά τους σε οικονομικούς όρους και σε δημογραφικούς όρους. Κύριε Χριστόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την εμπεριστατωμένη και πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούσατε και μας είδατε σήμερα.